Κάποιος μπορεί να αναρωτηθεί τι είναι ο κρατικός προϋπολογισμός. Ο κρατικός προϋπολογισμός δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα εργαλείο, το βασικό εργαλείο υλοποίησης της εκάστοτε οικονομικής πολιτικής. Αποτελεί ένα εργαλείο αναδιανομής ενός τμήματος του κοινωνικά παραγόμενου πλούτου. Και με τον κρατικό προϋπολογισμό για το 2020, παρά το γεγονός ότι άλλαξε κυβέρνηση, από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ περάσαμε στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, παρά το γεγονός της τυπικής εξόδου από τα μνημόνια, βλέπουμε να καταθέτει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έναν κρατικό προϋπολογισμό, ο οποίος είναι το ίδιο, όμοιος με τους κρατικούς προϋπολογισμούς που κατέθεται η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχει κάτι το διαφορετικό, δεν διαφέρει από κάπου και θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά, γιατί βεβαίως και ο κρατικός προϋπολογισμός για το 2020 πρέπει να τηρήσει συγκεκριμένες δεσμεύσεις, τις μεταμνημονιακές δεσμεύσεις. Και ποιες είναι αυτές οι δεσμεύσεις? Είναι πρώτα απ' όλα δημοσιονομικές δεσμεύσεις, δηλαδή πρέπει να επιτύχει πρωτογενή πλεονάσματα 3,5%, τα ματωμένα πρωτογενή πλεονάσματα που προέρχονται από την αφέμαξη των λαϊκών στρωμάτων, και δεύτερον πρέπει να υλοποιήσει τους στόχους που έχουν προσδιοριστεί και καθοριστεί στο μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα δημοσιονομικής στρατηγικής 2019-2022, το οποίο το υπέβαλε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή την πολιτική λοιπόν έχετε να εφαρμόσει με τον κρατικό προϋπολογισμό για το 2020 η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Και το βασικό ερώτημα το οποίο πρέπει να απαντηθεί είναι, επειδή μιλάμε για οικονομικά μεγέθη, ο κρατικός προϋπολογισμός από κάποιον παίρνει, έχει τα έσοδα και σε κάποιον δίνει. Για να εξετάσουμε λοιπόν λίγο πιο αναλυτικά από ποιον παίρνει και σε ποιον δίνει ο κρατικός προϋπολογισμός, για να μπορέσουμε να καθορίσουμε και το χαρακτήρα του. Όσον αφορά το σκέλος των εσόδων, αποτυπώνεται η πρόσφατα ψηφιστήσα φορολογική μεταρρύθμιση της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Πού οδηγεί αυτή η φορολογική μεταρρύθμιση βάσει τον προϋπολογισμό? Οδηγεί σε μία αύξηση του συνόλου των φορολογικών εσόδων κατά 750 εκατομμύρια ευρώ. Και το ερώτημα που τίθεται είναι, από πού προκύπτει αυτή η αύξηση των φορολογικών εσόδων? Οι πηγές είναι πολύ καθαρές. Προκύπτει από την αντιλαϊκή, την άδικη έμεση φορολογία, της οποίας τα έσοδα αυξάνονται κατά 638 εκατομμύρια ευρώ. Προκύπτει από την αύξηση των εσόδων από την ακίνητη περιουσία, δηλαδή από τον έμφυα, παρά τη μεσοσταθμική μείωση κατά 22% ως αποτέλεσμα της αλλαγής της αντικειμενικής αξίας. Και προκύπτει τέλος από την αύξηση των εσόδων από τη φορολογία των φυσικών προσώπων κατά 423 εκατομμύρια ευρώ, παρά, όπως ισχυρίζεται η κυβέρνηση, τη μείωση των φορολογικών συντελεστών για τα φυσικά πρόσωπα. Από όλους δηλαδή παίρνει ο προϋπολογισμός? Όχι. Σε κάποιους δίνει ο προϋπολογισμός. Και αυτό προκύπτει από τη μείωση, γιατί η μοναδική κατηγορία φορολογικών εσόδων που μειώνεται είναι τα φορολογικά εσόδα από τα νομικά πρόσωπα, που βεβαίως κάτω από αυτό το συγκαλυμμένο τίτλο νομικά πρόσωπα εντάσσουν και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, μέχρι τις πολύ μεγάλες, τις αλυσίδες, τις πολυεθνικές, οι οποίες έχουν φορολογική έδρα στη χώρα μας. Και αυτό τι δείχνει? Δείχνει ότι θα έχουμε μειωμένα έσοδα κατά 446 εκατομμύρια ευρώ από τη φορολογία των νομικών προσώπων, που αποτελεί στο σύνολο των φορολογικών εσόδων κάτι λιγότερο από το 7%, παρά το γεγονός ότι θα έχουν αυξημένη κερδοφορία. Άρα λοιπόν οι μόνοι οι οποίοι ωφελούνται επί της ουσίας είναι οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι, που θα έχουν ακόμη μικρότερη συμμετοχή στα φορολογικά έσοδα. Και μάλιστα αυτό επιτυγχάνεται σε συνθήκες σκανδαλώδους και προκλητικής φοροασυλίας που έχει το μεγάλο κεφάλαιο, και ιδιαίτερα ορισμένα του τμήματα όπως το εφοπλιστικό κεφάλαιο, σε συνθήκες φοροαποφυγής αξιοποιώντας τους φορολογικούς παραδείσους, τις τριγωνικές συναλλαγές και μια σειρά άλλα τέτοια όμορφα εργαλεία. Ενώ αντίστροφα, από την άλλη μεριά, δεν έχουμε μόνο αύξηση των φορολογικών βαρών που θα σηκώσουν τα λαϊκά στρώματα, αλλά έχουμε και συνέχεια των συνθηκών μείωσης του εισοδήματός του, είτε είναι μισθωτοί, είτε είναι συνταξιούχοι, είτε είναι αυταπασχολούμενοι. Έχουμε περαιτέρω εμπορευματοποίηση της υγείας, της παιδείας.
Έχουμε αύξηση των ανταποδοτικών τελών από τους Δήμους για να αντισταθμίσουν τη μειωμένη κρατική συμμετοχή στα έσοδά τους, που τα ανταποδοτικά τέλη δεν είναι τίποτα άλλο παρά φορολογία. Που όμως δεν λαμβάνεται υπόψη στους συγκεντρωτικούς πίνακες για τη φορολογία της γενικής κυβέρνησης, της κεντρικής κυβέρνησης. Έτσι λοιπόν επιβεβαιώνεται και αποκαλύπτεται τα μεγέθη ότι το φορολογικό σύστημα που δημιουργεί η Νέα Δημοκρατία είναι ακόμη πιο άδικο και ακόμη πιο αντιλαϊκό από τα προηγούμενα. Και δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικό, γιατί και αυτό εντάσσεται στη λογική του φορολογικού ανταγωνισμού. Και όσο πιο αποτελεσματικό είναι για την προσέλκυση επενδύσεων, τόσο και πιο άδικο είναι για τον λαό ένα φορολογικό σύστημα, όπως βγαίνουν από τις διάφορες μελέτες οι οποίες έχουν γίνει. Και σε αυτό το επίπεδο την πεπατημένη του ΣΥΡΙΖΑ συνέχισε. Η μείωση των φορολογικών συντελεστών των επιχειρήσεων, η μείωση των φορολογικών συντελεστών και τα διανεμόμενα κέρδη ξεκίνησαν επί ΣΥΡΙΖΑ, τα ολοκληρώνει η Νέα Δημοκρατία. Αλλά θα πει κάποιος, εντάξει, από τα έσοδα δεν μπορούν να κάνουν πολλά πράγματα. Μήπως από τις δαπάνες είναι διαφορετική εικόνα και μέσα από την κατανομή των δαπάνων ωφελούνται τα λαϊκά στρώματα, η λαϊκή οικογένεια? Η απάντηση είναι και εδώ πολύ αποκαλυπτική. Ας δούμε, ας ταχυολογήσουμε ορισμένα ενδεικτικά μεγέθη. Οι δαπάνες για την υγεία. Οι δαπάνες για την υγεία μειώνονται. Και μειώνονται κατά 182 εκατομμύρια ευρώ συνολικά και στο σκέλος του κρατικού προϋπολογισμού και στο σκέλος του προγράμματος των δημοσίων επένδυσης, δηλαδή κατά 4,5% σχέση με το 19. Και μάλιστα σε ποιες συνθήκες μειώνονται οι δαπάνες για την υγεία? Σε συνθήκες τεράστιας έλλειψης ανθρώπινου δυναμικού, γιατρών, νοσηλευτών, σε συνθήκες κατάρρευσης των δημόσιων κυριολεκτικά νοσοκομείων. Έχουμε μείωση περαιτέρω της συνταξιδοτικής δαπάνης, της συνολικής συνταξιδοτικής δαπάνης, κατά 192 εκατομμύρια ευρώ. 121 από τις κύριες συντάξεις και 71 εκατομμύρια από τις επικουρικές συντάξεις. Έχουμε πάγωμα των παροχών στα ίδια επίπεδα με το 19 όσον αφορά τους εργαζόμενους στο δημόσιο τομέα. Και έχουμε πάγωμα των δαπανών στα ίδια επίπεδα για την παιδεία, που και εκεί η κατάσταση με τις τεράστιες ελλείψεις σε προσωπικό είναι πολύ συγκεκριμένη. Άρα λοιπόν και από το μέρος των δαπανών όχι μόνο δεν δίνεται προς το λαό για να ανακουφιστούν οι κοινωνικές ανάγκες οι οποίες έχει, αλλά αντίθετα επιδεινώνεται ακόμη περαιτέρω η κατάσταση αν λάβουμε υπόψη την επιτάχυνση την οποία δίνει η κυβέρνηση στις συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, που θα επιταχύνει ακόμη περισσότερο την εμπορευματοποίηση των κοινωνικών αναγκών. Και βέβαια στον κρατικό προϋπολογισμό έχουμε από την άλλη μεριά επιτάχυνση των ιδιωτικοποιήσεων. Πάνω από 2,5 δισεκατομμύρια υπολογίζει η κυβέρνηση ότι θα είναι τα έσοδα από ιδιωτικοποιήσεις και εκποίηση της δημόσιας περιουσίας. Για να επιτευχθούν τώρα οι παραπάνω στόχοι, έχουμε μια σειρά δημοσιονομικές παρεμβάσεις. Έτσι λοιπόν ο δημοσιονομικός χώρος που προκύπτει από το υπερπλεόνασμα, δηλαδή από την υπερφορολόγηση, από το μάτωμα του λαού ύψους 1,2 δισεκατομμυρίων ευρώ, δίνεται από αυτά 616 εκατομμύρια ευρώ για τις επιχειρήσεις και άλλα 123 εκατομμύρια ευρώ για τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, άρα δηλαδή για την επιδείνωση της θέσης των ασφαλιστικών ταμείων και την προώθηση των αντιασφαλιστικών ανατροπών. Δηλαδή το 62,9% του συνόλου των δημοσιονομικών παρεμβάσεων πηγαίνει προς όφελος και για να εξυπηρετηθούν οι σκοποί των επιχειρηματικών ομίλων. Τι έχουμε λοιπόν εδώ? Έχουμε μια καραμπινάτη αναδιανομή από το λαό. Τα παίρνει δηλαδή από το λαό η κυβέρνηση για να τα δώσει στους επιχειρηματικούς ομίλους. Και επιπλέον δεν είναι μόνο αυτά. Με άλλες παρεμβάσεις προβλέπεται αύξηση των εσόδων κατά 557 εκατομμύρια ευρώ μέσα από τον εξαναγκασμό σε ηλεκτρονικές αγορές, οι οποίες πρέπει να φτάνουν στο 30% του εισοδήματος για τα λαϊκά νοικοκυριά για να μπορέσουν να θεμελιώσουν το αφορολόγητο και να μην πληρώσουν πέναλτι 22%. Αυτή λοιπόν που η ίδια η νομική υπηρεσία της Βούλης έχει βγάλει αντισυνταγματικό ως μέτρο, οδηγεί στο τσάκισμα των αυτοαπασχολούμενων, λειτουργεί προς όφελος των τραπεζών μέσω των οποίων περνάει το πλαστικό χρήμα αλλά και το ηλεκτρονικό εμπόριο, λειτουργεί προς όφελος των μεγάλων αλυσίδων των εταιριών που αυξάνουν ακόμη περισσότερο το μερίδιό τους.
Και θα αναρωτηθεί εδώ πέρα κάποιος, εντάξει, ο προϋπολογισμός είναι συγκεκριμένος, δεν είχε μεγάλα περιθώρια ευελιξίας η κυβέρνηση. Μήπως όμως είναι σωστό αυτό που λέει και έχει δίκιο, ότι μέσα από την ανάπτυξη που φέρνει συνολικά με την οικονομική της πολιτική θα έρθει η κοινωνική ευημερία για όλους, θα έχουμε μια ανάπτυξη για όλο το λαό? Ας δούμε λοιπόν λίγο πιο αναλυτικά αυτό το συγκεκριμένο επιχείρημα. Τι έχουμε από τη μια μεριά? Από τη μια μεριά έχουμε με όλα τα προηγούμενα νομοθετήματα να παρέχει η κυβέρνηση γη και είδωρ για τις ανάγκες προσέλκυσης επενδύσεων, για τις ανάγκες των επιχειρηματικών ομίλων. Με τον αναπτυξιακό νόμο δόθηκαν περαιτέρω φορολογικά και χρηματοδοτικά κίνητρα στους επενδυτές για τις νέες επενδύσεις. Κατάργησε ακόμη και αυτούς τους ελάχιστους περιορισμούς που είχαν για την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας, προχωρά στην παραχώρηση των ορεινών όγκων των Αχτών και του Αιγιαλού. Επιταχύνει τις συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, άρα τη μεγαλύτερη εμπορευματοποίηση. Προώθησε μια φορολογική μεταρρύθμιση που μειώνει σκανδαλώδως τους φορολογικούς συντελεστές στους επιχειρηματικούς ομίλους. Και είναι βεβαίως μια διαδικασία σε εξέλιξη, γιατί στόχος της κυβέρνησης, όπως πολύ καθαρά υπόθηκε, είναι το επόμενο διάστημα να μειωθούν ακόμη περισσότερο οι φορολογικοί συντελεστές των επιχειρηματικών ομίλων. Προχώρησε στο σχέδιο Ηρακλής για να θωρακίσει τις τράπεζες από τα κόκκινα δάνεια. Και εδώ βεβαίως τι έχουμε? Είτε θα υπάρχει κίνδυνος τα 12 δισεκατομμύρια κρατικών εγγύσεων να μεταφερθούν, αν δεν επιτύχει το σχέδιο, στις πλάτες των φορολογούμενων, είτε, κύριε Υπουργέ, να έχουμε εκτείναξη των πληστηριασμών αλλά και των εξώσεων για να μπορέσει να επιτύχει το σχέδιο Ηρακλής. Γιατί πάνω σε αυτό βασίζεται, και ιδιαίτερα πάνω στην επιτυχή καθάριση των στεγαστικών δανείων που είναι υψηλής διασφάλισης. Και από αυτή την άποψη όλα τα άλλα κόμματα στη συζήτηση στη Βουλή μιλάγαν για το πώς θα σωθούν οι τράπεζες και πώς θα πληρώσει ο λαός, είτε ως φορολογούμενος είτε ως δανειολήπτης. Μόνο το ΚΚΕ τόνισε εκεί να πει ότι πρέπει να πληρώσουν για τα κόκκινα δάνεια οι ίδιοι επενδυτές και οι μεγαλομέτοχοι των τραπεζών, για να μπορέσει να ανακουφιστεί ο λαός από την υπερχρέωση που έχει προς τις τράπεζες. Κανένα άλλο κόμμα δεν τόλμησε να πιάσει μια τέτοια θέση. Από την άλλη μεριά έχουμε τον κυβερνητικό ισχυρισμό ότι μέσω των επενδύσεων θα δημιουργηθούν νέες και καλύτερα αμοιβόμενες θέσεις εργασίας. Όμως αυτό το επιχείρημα της κυβέρνησης από τη μια μεριά συντρίβεται από την ίδια την πραγματικότητα. Ο τουρισμός, ο οποίος δεν γνώρισε κρίση τα προηγούμενα χρόνια και είχε συνεχή ανάπτυξη, όχι μόνο δεν δημιούργησε καλύτερες θέσεις εργασίας, αλλά αντίθετα διαμορφώθηκε μια ακόμη πιο έντονη εργασιακή ζούγκλα εκεί, με 14 διαφορετικές συλλογικές συμβάσεις, με εντατικοποίηση της εργασίας, με μαύρη εργασία, με καθυστέρηση των δεδουλευμένων. Αυτές οι συνθήκες δημιουργήθηκαν στον τουρισμό, αλλά και από την άλλη τη μεριά αυτό το παραμύθι της κυβέρνησης το συντρίβει η ίδια κυβερνητική πολιτική. Όταν έρχεται η κυβέρνηση με τον νόμο για τη ΔΕΗ, και τι δημιουργεί? Δημιουργεί συνθήκες χειρότερων θέσεων εργασίας για τους νέους προσλαμβανόμενους της ΔΕΗ από αυτές που υπάρχουν για τους ήδη εργαζόμενους στη ΔΕΗ. Άρα λοιπόν με τις παρεμβάσεις τις νομοθετικές δημιουργεί ακόμη πιο αρνητικό έδαφος για τις νέες θέσεις απασχόλησης οι οποίες θα δημιουργηθούν. Και έτσι λοιπόν, ενώ από τη μια μεριά τα κάνει όλα, τα δίνει όλα για το κεφάλαιο, από την άλλη έχουμε το τσάκισμα ότι άφησε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ από τα εργατικά δικαιώματα. Δεν πρόλαβε να το τσακίσει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, το τσακίζει τώρα η Νέα Δημοκρατία, με την επί της ουσίας κατάργηση των κρατικών συμβάσεων, με την επί της ουσίας έλεγχο των σωματείων από το κράτος και την εργοδοσία με το ηλεκτρονικό φακέλωμα, μέσα από τη μείωση του λεγόμενου μη μισθολογικού κόστους, μέσα από τις νέες ανατροπές στο ασφαλιστικό σύστημα, την ενίσχυση του κεφαλοποιητικού χαρακτήρα και την διευκόλυνση της ιδιωτικής ασφάλισης. Το αποτέλεσμα ποιο είναι? Δεν θα το πούμε βάσει την εκτίμηση του ΚΚΕ, αλλά με βάση την εκτίμηση που κάνει η ίδια η κυβέρνηση στην εισηγητική έκθεση για τον κρατικό προϋπολογισμό. Τι θα έχουμε για το 2020? Θα έχουμε μία αύξηση, λέει, του μέσου μισθού 1,2%. Αλλά σε τι συνθήκες θα έχουμε αυτή την αύξηση? Σε συνθήκες αύξησης του ΑΕΠ 2,8%.
Δηλαδή, πού οδηγεί αυτό? Επί της ουσίας όλο και μικρότερο κομμάτι της πίτας από το νέο προϊόν που παράγεται, από το νέο πλούτο που παράγεται, θα πηγαίνει στους εργαζόμενους. Ακόμη μικρότερο κομμάτι. Όταν η αύξηση είναι 1,2, ενώ την άλλη μεριά συνολικά ο πλούτος που δημιουργείται είναι 2,8%. Και έτσι λοιπόν δεν φτάνει που είχαμε την προηγούμενη δεκαετία μια τεράστια, μια πολύ μεγάλη μείωση και απώλειες που είχαν οι εργαζόμενοι πάνω από 25%, σήμερα σε συνθήκες ανάπτυξης θα έχουμε ένα άλλο και μικρότερο κομμάτι της πίτας που θα πηγαίνει σε αυτούς. Έτσι λοιπόν έχουμε την επιβεβαίωση ότι έχουμε μια άδικη ανάπτυξη, που βεβαίως αυτή η άδικη ανάπτυξη είναι άμεσα συνδεδεμένη, αποτελεί την άλλη όψη του νομίσματος περί γεωστρατηγικής αναβάθμισης. Δηλαδή, την προσπάθεια και την επιδίωξη που κάνει η αστική τάξη για να αποκτήσει ένα όλο και μεγαλύτερο μερίδιο στην ευρύτερη αγορά, για να υπάρχει οικονομική διείσδυση των ελληνικών επιχειρήσεων στην ευρύτερη περιοχή. Σκοπός ο οποίος εξυπηρετείται και διαπλέκεται άμεσα με τους αμερικανοατοικούς υπερελιστικούς σχεδιασμούς στην περιοχή. Γι' αυτό και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας συνεχίζει την πολιτική σημεοφόρου των Αμερικάνων και του ΝΑΤΟ της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Γι' αυτό και βαθαίνει όλο και περισσότερο η εμπλοκή της χώρας μας σε αυτούς τους αμερικανοατοικούς υπερελιστικούς σχεδιασμούς, με τη μετατροπή της σε απέραντη βάση σε ένα πεδίο βολής. Μια εμπλοκή η οποία όχι μόνο δεν απέτρεψε, αλλά αντίθετα ενισχύει την επιθετικότητα της Τουρκίας. Και από αυτή την άποψη αναδεικνύεται ο υποκριτικός ρόλος του ΗΠΑ, των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που παρά τις διακηρύξεις τους συνεχίζουν τα παζάρια με την Τουρκία, γιατί η Τουρκία, γιατί τα συμφέροντα που έχουν στην Τουρκία είναι πολύ μεγάλα, τόσο τα στρατιωτικά όσο και τα οικονομικά συμφέροντα. Και έτσι λοιπόν, μαζί με τον εφησυχασμό αλλά και με την που συστηματικά καλλιεργήθηκε από τις προηγούμενες κυβερνήσεις, έχει καταρρεύσει ταυτόχρονα και ο μύθος ότι έχουμε την αλληλεγγύη των συμμάχων μας. Όμως, μέσα από αυτό το γενικότερο κλίμα και το αλυσβερίσι που γίνεται, αυτό το οποίο προετοιμάζεται είναι η συνδιαχείριση του πλούτου που υπάρχει στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, ιδιαίτερα στο Αιγαίο, ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Τουρκία. Μια διαδικασία η οποία ξεκίνησε από τη δεκαετία του 90 με κυβέρνηση Σιμίτη. Και η οποία αυτή η λογική της συνδιαχείρισης θα περιπλέξει ακόμη περισσότερο την κατάσταση, οξύνοντας όχι μόνο τις αντιθέσεις, αλλά και τους κινδύνους σε βάρος των λαών της περιοχής. Όλη αυτή η κατάσταση βεβαίως δρομολογείται σε ένα ασταθές διεθνές περιβάλλον, όπου το κεντρικό πρόβλημα είναι η υπερσυσσόρευση των κεφαλαίων, δηλαδή κεφάλαια που λιμνάζουν και οδηγούν σε στασιμότητα και επιβράδυνση τη διεθνή οικονομία. Βεβαίως το κάθε κράτος, το κάθε υπεραλιστικό κέντρο δεν επιθυμεί να καταστραφούν τα δικά του κεφάλαια, επιδιώκουν να τα θωρακίσουν και θέλουν ταυτόχρονα να οδηγήσουν στην καταστροφή των κεφαλαίων άλλων κέντρων. Αυτό ακριβώς οδηγεί στην όξη των αντιθέσεων και τον ανταγωνισμό, στην όξη των εμπορικών πολέμων, των τεχνολογικών πολέμων, ιδιαίτερα ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Κίνα, για το δρόμο του μεταξιού. Οξύνεται ακόμη περισσότερο η αντιπαράθεση και μετά το Brexit ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, που δημιουργεί ένα ιδιαίτερα ασταθές περιβάλλον. Έτσι, όποιοι συμβιβασμοί επιτυχάνουν σε αυτή την πορεία είναι εύθραυστοι και βεβαίως γίνεται όλο και πιο υπαρκτός ο κίνδυνος εμπρός υπεριαλιστικού πολέμου που θα καταστρέψει αυτά τα υπερσυσσωρευμένα κεφάλαια. Και υπάρχει αντικειμενική βάση γι' αυτό, είναι η όξυση των αντιθέσεων. Έτσι λοιπόν πλησιάζει ακόμη πιο γοργά η εκδήλωση μιας νέας καπιταλιστικής κρίσης. Σε αυτή ακριβώς την κατεύθυνση, στην καταστροφή δηλαδή του κεφαλαίου, επιδιώκει και το πράσινο New Deal με πρόσχημα την κλιματική αλλαγή, όπου ακριβώς υπάρχουν τεράστια επιχειρηματικά συμφέροντα για την καταστροφή των βρώμικων υποδομών ενέργειας και την αντικατάστασή τους από υποδομές δίκαιης και καθαρής ενέργειας, ύψους μερικών τρισεκατομμυρίων δολαρίων, που πρωτοστατεί η Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτό. Γιατί έχει ανάγκη να απαντήσει στην ενεργειακή της εξάρτηση που έχει από τις ΗΠΑ και τη Ρωσία, αλλά και γιατί έχει και συγκριτικά πλεονεκτήματα στη λεγόμενη πράσινη τεχνολογία. Χαμένοι θα είναι οι λαοί, φτηνοί εργαζόμενοι και ενεργειακή φτώχεια.
Όπως και να έχει, το αποτέλεσμα θα είναι ακόμη το μεγαλύτερο άνοιγμα της ψαλίδας ανάμεσα στις δυνατότητες, τις αντικειμενικές δυνατότητες και στο επίπεδο ικανοποίησης των λαϊκών αναγκών. Οι κοινωνικές ανισότητες θα οξυθούν και θα μεγεθούν ακόμη περισσότερο. Ο πλούτος θα συγκεντρώνεται σε όλο και λιγότερα χέρια και θα διευρύνει ταυτόχρονα ευρύτερα τα στρώματα που ζουν σε συνθήκες φτώχειας. Σε διεθνές επίπεδο, μόνο το 9% του παγκόσμιου πληθυσμού, το 0,9% του παγκόσμιου πληθυσμού κατέχει το 43,9% του παγκόσμιου πλούτου. Ενώ αντίθετα, στο άλλο άκρο, στη σκοτεινή όψη του φεγγαριού, το 56,5% του πιο φτωχού τμήματος του παγκόσμιου πληθυσμού κατέχει μόνο το 1,8% του παγκόσμιου πλούτου. Σε αυτή ακριβώς την κατάσταση νομοτελειακά οδηγεί το καπιταλιστικό σύστημα, το οποίο συνταράσσεται από κρίσεις. Και δεν υπάρχει φιλολαϊκή διαχείριση από αυτό το καπιταλιστικό σύστημα. Το παράδειγμα της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ήταν αποκαλυπτικό. Γιατί πού οδήγησε? Οδήγησε στη διεύρυνση και στη φτωχοποίηση ευρύτερων στρωμάτων, οδήγησε στη συγκέντρωση πλούτου σε όλο και λιγότερα χέρια και ταυτόχρονα έκανε τη δημιούργηση της προϋποθέσεις ακριβώς για να ξεδιπλωθεί η πολιτική της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο και η αντιπαράθεση που γίνεται είναι στη λογική να μάθει ο λαός να ζει με μειωμένες απαιτήσεις, να βολεύεται με τα διάφορα επιδόματα φιλοδορήματα που μάλιστα συνταγματοποιήθηκε στη λογική του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. Δηλαδή έχουμε μια αναδιανομή της φτώχειας, τα λιγότερα φτωχά συντόματα πληρώνουν για τα περισσότερα φτωχά, ενώ οι πλούσιοι γίνονται όλο και πλουσιότερο. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο έχουμε και την ένταση της καταστολής για την επιβολή αυτής της πολιτικής. Από τα μαθηματοδικεία, τα αγροτοδικεία του ΣΥΡΙΖΑ, από τη σύλληψη μαθητών που πήγαν να γκρεμίσουν το άγαλμα του Τρούμαν, τώρα περνάμε σε πιο αποφασιστική επιβολή. Άλλωστε το αστικό κράτος αποτελεί την οργανωμένη βία των εκμεταλλευτών. Σε αυτή τη στρατηγική, παρά την όξη της αντιπαράθεσης που επιδιώκουν να συσκοτήσουν την αποδοχή που έχει αυτή η στρατηγική όλα τα άλλα κόμματα, σε αυτό το δρόμο που βαδίζουν δεν μπορεί να υπάρξει διέξοδος προς όφελος του λαού. Η διέξοδος υπάρχει, είναι υπαρκτή, είναι η μόνη διέξοδος η οποία μπορεί να απαντήσει στο συγκεκριμένο παράδοξο, γιατί ενώ οι δυνατότητες αυξάνονται, οι λαοί πρέπει να ζουν κάτω από χειρότερες συνθήκες, και αυτή η διέξοδος έχει ονοματεπώνυμο. Έχει το σοσιαλιστικό σύστημα, τη σοσιαλιστική ανάπτυξη της οικονομίας και της κοινωνίας, μέσα από τον κεντρικό τον κεντρικό επιστημονικό σχεδιασμό, την κοινωνικοποίηση του συνόλου των μέσων παραγωγής, την αποδέσμευση από τα υπεριαλιστικά κέντρα Ευρωπαϊκή Ένωση, ΝΑΤΟ και Ηνωμένες και Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, όπου στο επίκεντρο της ανάπτυξης και της οικονομίας θα μπει η ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών. Αυτό προϋποθέτει την ανατροπή του αστικού κράτους και της αστικής εξουσίας και την οικοδόμηση ενός εργατικού κράτους. Αυτή είναι η απάντηση, ολοκληρώνω σε αυτό, αυτή είναι η απάντηση, και αυτή η απάντηση πρέπει να επιβληθεί μέσα από την αποφασιστική πάλη της εργατικής τάξης και των υπόλοιπων λαϊκών στρωμάτων. Γιατί μόνο μέσα από αυτή τη διαδικασία μπορούν ακριβώς στο επίκεντρο να μπουν οι ανάγκες των λαών. Από αυτή την άποψη λοιπόν είναι φανερό, κύριε Πρόεδρε, ότι το ΚΚΕ καταψηφίζει τον προϋπολογισμό για το 2020.